Καλό μεσημέρι, Νίκο, εδώ έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα εδώ η εκδήλωση διαμαρτυρίας, η ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας των ξενοδοχείων υπαλλήλων που διοργάνωσε η Συντεχνία Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων της ΠΕΟ. Ουσιαστικά, Νίκο, ο τουρισμός βρίσκεται στο επικέντρο αυτό το διάστημα. Οι ξενοδοχείων υπαλλήλοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα έλεο και του κορονοϊού. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, υπάρχει και το θέμα της παραβίασης των συμφωνιών των ξενοδόχων με τους ξενοδοχείων υπαλλήλους, όπου δεν έχουν καταβάλει το 2,8 του μισθού του στις κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτως ώστε αυτό το διάστημα να μπορεί το Υπουργείο Εργασίας να καταβάλει και το ενεργειακό επίδομα στους ξενοδοχείων υπαλλήλους, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, καθώς έχουν πληρωθεί με μηδαμινά ποσά των 100 και 200 ευρώ. Νίκο, έχουμε μαζί μας ωστόσο τον Γενικό Γραμματέα της ΣΥΚΣΚΑΠΕΟ, τον κύριο Λευτέρη Γεωργιάδη, να μας τα πει καλύτερα. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ναι, σήμερα έκαναμε μια συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας για τις χιλιάδες των ξενοδοχοϋπαλλήλων που βρέθηκαν σε πολύ δύσχερη θέση λόγω του ότι οι εργοδότες τους κατά την περίοδο της αναστολής των εργασιών των ξενοδοχείων τους δεν κατέβαλαν το 2,8% του μισθού τους στις κοινωνικές ασφαλίσεις για να διατηρείται η σχέση εργοδότη-εργοδοτουμένη. Και με βάση αυτήν την παραβίαση, το Υπουργείο δεν κατέταξε τους εργαζόμενους αυτούς το σχέδιο στήριξης του 60% του μισθού τους, αλλά τους δίδει το ελάχιστο ποσό των 360 ευρώ. Δηλαδή έχουν θυματοποιηθεί οι εργαζόμενοι αυτοί, παρόλο ότι έχουν πολλά χρόνια στον ίδιο εργοδότη, ακριβώς γιατί οι εργοδότες τους δεν τήρησαν τις συμφωνίες για τις αναστολές. Το έχουμε θέσει υπόψη της Υπουργού, γνωρίζει το πρόβλημα ο Υπουργός. Παραδώσαμε το σχετικό ψήφισμα, εξηγήσαμε το τι συμβαίνει. Είναι γνώστης, πρέπει να πω, ο Υπουργός της κατάστασης που επικρατεί και έχουμε πάρει την υπόσχεση ότι δεν θα αφαιθούν οι εργαζόμενοι αυτοί στο τέλος της ημέρας να συνεχίσουν με, αυτόν το επίδομα, αλλά θα πιθανόν να αναθεωρηθεί ανάλογα και με τις εξελίξεις που θα έχουμε στην τουριστική βιομηχανία και σίγουρα ένα σημαντικό μέτρο που προτίθεται το Υπουργείο να πάρει και που μας ικανοποιεί είναι ότι θα πιστώσει για την περίοδο του χρόνου που είναι εκτός εργασίας αυτοί οι εργαζόμενοι με τα επιδόματα, θα πιστώσει τις εισφορές τους για να μπορούν και μελλοντικά να ενταχθούν σε σχέδια στήριξης ή σε ανεργειακά επιδόματα, αλλά να διατηρηθεί και η σχέση του εργοδότη-εργοδοτουμένου. Δημήτρη, με συγχωρείς, αν μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, όταν ανακοινώθηκε το τελευταίο πακέτο, πολλά από τα μέτρα αφορούσαν τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τη στήριξη και των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Δεν θεωρούν ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, τα χρήματα δεν είναι αστήρευτα, τουλάχιστον οι ξενοδοχοϋπαλλήλοι έχουν πάρει κάποια στήριξη πάντα στο πλαίσιο αυτών που μπορεί να κάνει αυτό το κράτος. Με το τελευταίο πακέτο στήριξης της οικονομίας που εξήγηλε η κυβέρνηση, αρκετά από τα μέτρα ήταν στοχευμένα προς την τουριστική βιομηχανία τους και τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Με δεδομένο ότι και τα ποσά του κράτους δεν είναι αστήρευτα, δεν είναι ικανοποιητικό ως ενός σημείου ότι έχουν στηριχθεί με κάποιον τρόπο από το κράτος. Σίγουρα, αν πάρουμε γενικά τα μέτρα όπως έχουν εξαγγελθεί, το έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις εργασίας και μπορεί να επιβιώσουμε τούτη τη δύσκολη περίοδο. Αλλά στον τομέα των ξενοδοχείων, λόγω της ιδιαιτερότητας του τομέα και του γεγονότος ότι έχει πληγεί πολύ περισσότερο από τους άλλους τομείς, και φαίνεται ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι καλή, δηλαδή δεν θα ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία και για τους λόγους που προαναφέραμε, οι υπάλληλοι αυτοί, οι μισοί περίπου που εργάζονται στη βιομηχανία είναι εκτεθειμένοι, δηλαδή δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος 18 μήνες με 360 ευρώ. Αυτό νομίζω το έχει αντιληφθεί το Υπουργείο και η Υπουργός και τουλάχιστον από τη συνάντηση που είχαμε τώρα φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση της όλης κατάστασης ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε και στην τουριστική βιομηχανία. Άρα και ο Υπουργός Εργασίας έτσι αναμένει να δει πώς θα κινηθεί η τουριστική βιομηχανία τους επόμενους μήνες. Ακριβώς. Διότι πρέπει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, που κάνουν τους υπολογισμούς τους όπως φαίνεται για να δουν τι πρόσθετον μπορούν να δώσουν για να στηρίξουν ακριβώς αυτούς τους εργαζόμενους. Η πρόθεση αυτή εμάς μας ικανοποιεί
Αναμένουμε ότι θα υλοποιηθεί το συντομότερο όμως, διότι ήδη ο κόσμος είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Και εγώ ευχαριστώ. Ουσιαστικά, Νίκο, είναι δυσίωνο το μέλλον των ξενοδοχείων υπαλλήλων, καθώς αρκετά ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν το φετινό καλοκαίρι. Άρα, αρκετοί από αυτούς θα εργοδοτηθούν εκ νέου το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2021. Όταν δεν υπάρχει καταβολή του αντίστοιχου των κοινωνικών ασφαλίσεων από τους ξενοδόχους, δεν μπορούν και οι ίδιοι να πάρουν, να λάβουν το ανεργιακό επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένοι ουσιαστικά, Νίκο. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.